Έχω την χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο τον κύριο Σοκράτη Ιάνο. Είναι συνεργάτης του Ανέστη Αγγελή και πρώην αντιδήμαρχος, αλλά είναι υποψήφιος δήμαρχος, όπου σε 10 εβδομάδες και αυτός με την ομάδα του θα αναμετρηθεί μαζί με άλλους υποψήφιους. Κύριε Ιάνο, γεια σας. Ακροατές σας, αγαπητέ μου Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα το οποίο μου δίνεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας στον Α, να κουβεντιάσουμε, κύριε υποψήφιε, θα πω έτσι απλά, μερικά θέματα για τη Δημοτική Αρχή. Είναι και απερχόμενη Δημοτική Αρχή του Ανέστη Αγγελή και εσείς ήσασταν και αντιδήμαρχος. Καταρχήν, ένα πρώτο σχόλιο, πώς είναι το κλίμα, πώς βλέπετε τα πράγματα με αρκετές υποψηφιότητες στον Δήμο? Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τη λέξη υποψήφιος δήμαρχος και γενικά, ειδικά από τη λέξη δήμαρχος. Mm-hmm. Η λέξη δήμαρχος ή υποψήφιος δήμαρχος είναι πολύ βαριά λέξη. Εγώ θα προτιμούσα να πω ότι ηγούμε μιας σοβαρής αυτοδιοικητικής πρότασης, η οποία θα κατατεθεί στις επόμενες εκλογές και η οποία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Και θα κερδίσει, λέτε. Και θα κερδίσει τις επόμενες. Μια σοβαρής αυτοδιοικητικής πρότασης. Γιατί κερδίσει? Και σας λέω αυτοδιοικητικής, καθαρά αυτοδιοικητικής, γιατί αυτή τη στιγμή η Καστοριά αυτό ακριβώς χρειάζεται. Χρειάζεται αυτοδιοικητική πρόταση. Δεν χρειάζεται ούτε πασαρέλα, ούτε modeling, ούτε κάτι άλλο. Χρειάζεται αυτοδιοικητική, καθαρά πρόταση. Προφανώς δεν έχουμε καταλάβει το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε μετά από ένα. Από συνεχή μνημόνια, μετά από συνεχείς περικοπές, μετά από όλο αυτό το πράγμα το οποίο βιώνει η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. Κατάλαβα, λέτε όμως αυτοδιοικητική πρόταση, αυτοδιοικητική ομάδα, δεν θέλουμε πασαρέλα και όλα τα υπόλοιπα. Τι είναι αυτό, πασαρέλα, γιατί? Τίποτα απολύτως. Βλέπω πάρα πολύ καλά ότι οι αυτοδιοικητικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα πράγματα, δεν θέλουν ακόμα να τοποθετηθούν. Δεν εκφράζονται ακόμα. Θεωρώ ότι θα έρθει η ώρα που θα εκφραστούν και θα πάρουν τον λόγο. Οι αυτοδιοικητικοί, λέτε. Βεβαίως. Τώρα, να ρωτήσω μερικά πράγματα. Οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν. Έχω απορίες. Θα πρέπει βεβαίως πρώτα, όταν ξεκινάμε να ασχοληθούμε με ένα αντικείμενο, θα πρέπει να γνωρίζουμε αυτό το αντικείμενο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε. Απλά η αγάπη για την πόλη, την οποία βεβαίως την έχουμε όλοι, μια αγάπη η οποία πλημμυρίζει πραγματικά και εμάς και τα παιδιά μας, βέβαια υπερισχύει η αγάπη των παιδιών μας, γι' αυτό έχουμε και την αγάπη απέναντι στην πόλη. Mm-hmm. Έχουμε μεγάλα παιδιά τα οποία θέλουμε να τα κρατήσουμε εδώ, θέλουν να δουλέψουν εδώ, θέλουμε να, όπως και εμείς, να ζήσουν σε αυτή την πόλη. Γι' αυτόν τον λόγο και μπαίνουμε μπροστά και προσπαθούμε να αναδείξουμε τα πλέον εκτήματα της πόλης. Μιλάτε όλοι για πόλη, αλλά μιλάμε για Δήμο, κύριε Ιάνο. Μιλάμε για τον Δήμο. Την κυρία για τον Σπύρου, Δήμο. Μιλάμε για τον Δήμο. Για πόλη. Δεν είναι η πόλη ο Δήμος. Θα σας πω. Η περιφέρεια κρατάει την πόλη. Ναι, αλλά όλοι είναι, για πόλη είναι δεδομένο ότι η περιφέρεια κρατάει την πόλη. Η πόλη χωρίς την περιφέρεια είναι ένα μηδέν. Mm-hmm. Όπως και η περιφέρεια, εάν η πόλη καταρρεύσει, πάλι μηδέν θα προκύψει. Αλλά ισόρροπη ανάπτυξη και στην ακριβώς, πόλη και στην περιφέρεια ενιαίο θα πρέπει να μιλάμε για τον Δήμο Καστοριάς. Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή μπήκατε έτσι πολύ ανοιχτά και καθαρά μου λέτε ότι η αυτοδιοικητική σας πρόταση, αυτή που θα καταθέσετε, θα είναι αυτή που θα κερδίσει σε 10 εβδομάδες. Μπορώ να το καταλάβω λίγο αυτό. Να κερδίσετε εσείς γιατί, ας πούμε? Τι διαφορά δηλαδή μπορεί να έχει η δική σας η ομάδα ή η δική σας υποψηφιότητα από τους άλλους που ήδη... Αυτό δεν το κρίνει ο κόσμος. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι ναι μεν όλοι κατεβαίνετε και λέτε ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Μπορώ λίγο αυτό να το αναλύσω ή να μου το εξειδικεύσετε. Να προτείνει ο κόσμος ή να έρθει σε εσάς γιατί, ας πούμε. Θα έχετε καλύτερη πρόταση? Να ακούσω γιατί. Θα σας πω. Καταρχάς, μετά από την απόφαση του Ανέστη Αγγελή να μην συμμετέχει στα αυτοδιοικητικά πλέον από εδώ και μετά, είδα ότι δημιουργείται ένα μεγάλο, κενό και ότι θα πρέπει να υπερασπιστεί κάποιος αυτά τις προσπάθειες οι οποίες έγιναν εν καιρό μνημονίων, τον καιρό αυτόν τον οποίο βιώνουμε όλοι μας. Mm-hmm. Και τον βιώνουμε και στα σπίτια μας, όχι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι πήρα την απόφαση να ηγηθώ αυτής της αυτοδιοικητικής ομάδας, η οποία, όπως σας είπα, θα εκφραστεί, η οποία έχει γνώση των πραγμάτων, γνωρίζει πού βρίσκεται ο Δήμος, γνωρίζει πώς θα υπερασπιστεί αυτά τα οποία έχουν δρομολογηθεί και έχουν δρομολογηθεί πάρα πολλά και γνωρίζει πώς θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο, να υπάρχει μια συνέχεια και μια ολοκλήρωση του έργου το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για να φτάσει στο τέρμα ένα έργο θέλει χρόνια. Πρέπει πρώτα να γίνει να προγραμματιστεί, να υπάρχει ο προγραμματισμός. Θα πρέπει να φτάσουμε σε μια φάση
Θα πρέπει να πάμε μετά στην. Πάντως το κινητό σας δεν σταματάει. Δεν ξέρω αν είναι υποψήφοι οι σύμβουλοι αυτοί όλοι, αλλά δεν σταματάει το κινητό, βλέπω, έτσι. Δυστυχώς δεν το έχω κλείσει. Θα το κλείσω βεβαίως για να μην ενοχλούμε. Αστείευομαι. Άρα λέτε ναι για το έργο και την συνέχεια και το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια σε αυτό το έργο, να υπερασπιστούμε αυτές τις επιλογές οι οποίες έχουν γίνει και θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουν τα πάντα. Θέλετε να πάμε. Έχει γίνει έργο. Βεβαίως. Έχει γίνει. Θα το δούμε λίγο αυτό πόσο έχει γίνει. Έχει γίνει και δυστυχώς δεν έχει διαφημιστεί αυτό το οποίο έχει γίνει. Αυτό στο χέρι σας είναι. Κάντε το. Επικοινωνήστε το, εννοώ. Δεν είναι κακό. Κάντε το. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο κύριος Δήμαρχος θα βγει και θα κάνει τις όποιες. Θα κάνει τον απολογισμό όπου θα καλέσει όλους τους υποψήφιους, όλες τις προτάσεις που θα βγουν μπροστά για τον Δήμο Καστοριάς και εκεί θα έχει πλέον ο καθένας το περιθώριο να ενημερωθεί για το τι. Κύριε Γιάννο, είναι η πρώτη μας κουβέντα που κάνουμε για την πρότασή σας. Έτσι, όπου μου λέτε καθαρά ότι θα κατέβετε και σας το ρωτάω αυτό και εσάς και μερικούς άλλους, γιατί αρκετά ακούγονται ποιοι θα κατέβουν, ποιοι δεν θα κατέβουν, ποιος έχει συνδυασμό, ποιος δεν έχει συνδυασμό, και θέλω να μου πείτε δύο πράγματα γύρω από αυτό. Ψηφοδέλτιο υπάρχει, το φτιάχνετε, συγκροτείτε. Θα σας έλεγα ότι το πρόβλημά μας για την ώρα δεν είναι ποσοτικό αλλά είναι ποιοτικό. Ναι, δηλαδή. Δηλαδή προσπαθούμε να επιλέξουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα αποτελέσουν τον κεντρικό πυρήνα ο οποίος θα επεξεργαστεί και θα δουλέψει πάνω στα προβλήματα του Δήμου μας τα επόμενα επιλογές χρόνια. Επιλογές κάνετε εσείς του ψηφοδελτίου? Εσείς το φτιάχνετε? Όχι. Αλλά... Σας είπα ότι εγώ ηγούμαι μιας αυτοδιοικητικής πρότασης η οποία θα εκφραστεί. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι επεξεργάζονται αυτά τα... Ξέρετε τον αριθμό, τον ανώτερο και τον κατώτατο που μπορείτε να έχετε? Βεβαίως. Δηλαδή, ξέρετε, είναι 41 με 64 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Πού θα πάτε εσείς περίπου, πώς το σκέφτεστε? Θα πιάσουμε το ταβάνι. Θα πάτε με όλους, έτσι. Ναι. Ποσόστοση, γυναίκες και αυτά, ξέρετε ότι υπάρχει... Βεβαίως, υπάρχει ποσόστοση, βεβαίως. Είναι μια συνέχεια η κίνηση αυτή... από την εν τιμή πρόταση του Αγγελή? Όχι. Υπάρχει συνέχεια? Όχι. Δεν μπορεί να υπάρχει. Γιατί σήμερα είστε. Ξέρετε ότι. Βεβαίως. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Σήμερα δεν είστε πρόεδρος του νομικού προσώπου. Ενώ δηλαδή ήσασταν αντιδήμαρχος, είστε εν ενεργεία σύμβουλος, να το πούμε έτσι απλά. Και πολλοί θεωρούν ότι είναι μια συνέχεια με ευλογίες Αγγελή όλο αυτό. Έχει σχέση ο Αγγελής? Ο καθένας μπορεί να έχει να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αυτό σας τα ρωτάω, τα ξεδιαλύνουμε. Όχι, είναι μια νέα πρόταση, είναι μια πρόταση η οποία θα κατατεθεί και αυτό φαίνεται. Εξάλλου, έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ο νέος νόμος, ο Κλισθένης, δεν δίνει δικαίωμα δεν δίνει δικαίωμα συνεργασιών σε άτομα τα οποία ο καθένας, αυτό το καταλαβαίνω αυτό, είναι θεμητό, θέλει να εκλεγεί. Οπότε καταλαβαίνετε, λόγω της απλής αναλογικής, κάπου κάποια άτομα δεν χωράνε στα ίδια ψηφοδέλτια. Αυτό το έχουν αναλύσει οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πρωταγωνιστήσουν στην επόμενη Δημοτική Αρχή και γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε ότι πηγαίνουν σε διαφορετικά ψηφοδέλτια. Αυτή η πρόταση η οποία θα κατατεθεί από εμάς θα είναι νέα πρόταση, θα είναι νέα αυτοδιοικητική πρόταση. Με πρόγραμμα φαντάζομαι. Βεβαίως. Και με μια στόχευση κάποιων πραγμάτων που θέλουμε να δούμε. Έργο η Δημοτική Αρχή σας έχει κάνει? Αυτό που ακούω από πολλούς είναι κριτική, δεν έχουν γίνει έργα. Ότι δηλαδή δεν θα αφήσετε μελέτες. Η κριτική είναι ο πιο εύκολος δρόμος. Η κριτική είναι το έργο. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, ο δρόμος των έργων είναι ο δύσκολος. Κύριε υποψήφια, να κάνω το εξής. Γυρίζοντας στην πόλη ή στην περιφέρεια του Δήμου, εάν κοιτάξουμε ή αν πάμε μια βόλτα μαζί, βλέπουμε έργα? Βλέπετε έργα εσείς? Τα βλέπει ο πολίτης? Θέλετε να σας κάνω μια μικρή περιήγηση? Να πιάσουμε τη μία πλευρά της πόλης. Έτσι. Θα σας πω ότι έχουμε κάνει το αγρόκτημα. Έχει γίνει το αγρόκτημα όπου 100 και πλέον συντοπίτες μας μπορούν να πάνε, έχουν τους κήπους. Στις εργατικές κατοικίες. Λοιπόν, θα πάμε πιο μέσα. Θα δείτε και έχουν γνώση. Και έχουν γνώσει πάρα πολύ καλά αυτοί οι οποίοι μένουν ότι έχουν γίνει πλήρες αποκαταστάσεις σε όλους τους κόμβους και έχουν γίνει έργα σε όλους τους κόμβους για τον καλύτερο φωτισμό των κόμβων. Ναι. Λοιπόν, πάμε πιο μέσα. Θα δείτε ότι ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει, βέβαια, το είχε δημοπρατήσει ο κύριος Χατζησημεωνίδης, και εδώ θα αναφερθούμε στο πώς γίνονται τα έργα. Κατά 80 τουλάχιστον τα 100, το έργο της Χλώης έχει γίνει επί των ημερών των δικών μας. Είχε γίνει ο προγραμματισμός παλαιότερα. Το δημοπράτησε ο κύριος Χατζησημεωνίδης, ολοκληρώθηκε επί δικών μας ημερών. Θα προχωρήσουμε ακόμα πιο μέσα και μιλάμε για την ίδια την περιοχή. Θα πάμε στο κλειστό γυμναστήριο. Στο κλειστό γυμναστήριο, το οποίο είναι παλαιό,
είναι 40 και πλέον χρόνων, έχουν γίνονται κάθε χρόνο παρεμβάσεις. Τώρα ήδη προγραμματίζεται η παρέμβαση στη στέγη, όπου προέκυψαν και αυτά τα εφτάπελα να τρέχουν από τη στέγη τα νερά λόγω των παγετών τη οποία. Με συγχωρείτε που το πω έτσι. Θα θυμηθήκατε τώρα, δύο μήνες πριν παραδώσετε. Όχι. Θα σας πω ότι πέρυσι είχαν γίνει παρεμβάσεις για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το κλειστό γυμναστήριο. Υπάρχουν υπουργικές διατάξεις, οι οποίες λένε ότι θα πρέπει να υπάρχουν πόρτες ανοιγόμενες με μπάρες, θα πρέπει να μεγαλώσουν οι. Λέτε ότι υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές. Ακριβώς. Λοιπόν, θα μπείτε σήμερα. Ναι. Να πάτε στο πρώτο λύκειο. Αυτή τη στιγμή το πρώτο λύκειο ανακατασκευάζεται εσωτερικά. Μάλιστα. Βάφεται, γίνονται οι τουαλέτες και όλα αυτά. Σήμερα, από πίσω από το ανοιχτό γυμναστήριο, από το στάδιο της Καστοριάς, μετά από πάρα πολλά χρόνια, έτοιμα χρόνων, γίνεται το νέο στάδιο, το στάδιο της Καλλιθέας. Mm-hmm. Το στάδιο της Καλλιθέας. Εγώ σταματημένα το βλέπω αυτό, δεν ξέρω, ξεκίνησε. Σταματημένα. Όχι, έχουν τελειώσει. Δεν έχω δει τίποτα εκεί να γίνεται εδώ και πολύ καιρό. Κάνετε λάθος. Έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες μέσα στον προηγούμενο μήνα και βέβαια περιμένουν τώρα τον χρόνο για να μπορέσουν να κάνουν. Επειδή είστε στο κομμάτι αυτό, όχι, ακούστε. Θέλετε να προχωρήσουμε. Να πάμε στο μουσικό σχολείο. Πώς έγινε μέσα 22 μέρες. Δήμο τώρα αυτό. Το διεκδικούν πολύ. Ένα λεπτό λίγο, ακούστε με λίγο. Είναι η κατασκευή του κτηρίου μέσα σε λίγο χρόνο. Ένα αποθηκευτικό χώρο κατεστραμμένο. Κύριε Γιάννο, θα πάμε στον αύριο χώρο. Θα πάμε στον αύριο χώρο των λυκείων. Καταλάβετε γιατί. Θέλετε περιήγηση στην πόλη, σας κάνω. Περιήγηση, ακούστε. Θα κάνουμε 187.500 χρηματοδότηση. Όλα αυτά που έχετε περιγράψει δεν είναι ούτε μισό εκατομμύριο σε έργα. Δηλαδή είναι πολύ μικρά ποσά. Όλα αυτά που λέτε τώρα, κύριε Γιάννο, δεν είναι έργα για ένα Δήμο. Λοιπόν, να πάμε στα μεγάλα έργα. Να πάμε στον προγραμματισμό του ΒΑΑ. Πριν φύγουμε από αυτά, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Βεβαίως. Γιατί το κάνατε σημαία σας και με έναν επιδεικτικό και ίσως παράξενο τρόπο, όταν ξεκίνησε η θητεία της εν τιμή πρότασης, ρίξατε στα μούτρα του Χατζησημειονίδη λογαριασμούς του ρεύματος του ηλεκτρικού. Και είσαστε, έτσι τολμώ να το πω αυτό, είστε η δημοτική αρχή που έχει τα περισσότερα κομμένα ρεύματα σε όλους τους δημόσιους χώρους. Θέλετε καπί, θέλετε κλειστά γυμναστήρια. Θέλετε αθλητικούς χώρους. Με συγχωρείτε, όταν μιλάμε για μια δημοτική αρχή και σας κλείνουν τα ρεύματα στα αντλιοστάσια, είναι δράμα, κύριε Γιάννο. Έχω άδικο? Λέω ψέματα? Όχι. Θα σας πω το εξής. Ναι. Όταν συγκροτήθηκε ο ενιαίος δήμος, ναι. όταν συγκροτήθηκε ο Όχι, ενιαίος... μην πετάτε λογαριασμού στα μούτρα του προηγούμενου δημάρχου όμως. Το κάνατε προκλητικά εσείς και η κυρία Αντωνίου, ας πούμε. Όχι. Λέω εσείς η ομάδα είναι όλοι. Χειροκροτούσατε όμως όλοι. Θα σας πω το εξής. Ότι όταν ενώθηκε ο τέτοιος, όταν έγινε ο ενιαίος δήμος με βάση τον Καλλικράτη, υπήρξαν πάρα πολλά θέματα. Όλες αυτές οι κτηριακές εγκαταστάσεις θα έπρεπε να ενωθούν σε ένα αφημί και να μπουν υπό την εποπτεία του αφημί του Δήμου. Αυτό δεν έγινε για πολλούς και διαφορούς λόγους. Εγώ άλλο σας έβαλα. Τα οικονομικά για τα οποία κάνατε κριτική, λέγατε θα έρθουμε να καθαρίσουμε τον Δήμο και έχετε αφήσει απλήρωτα τα πάντα. Το χρέος της ΔΕΙΑΚ προς τη ΔΕΗ έχει τεράστια, επί των ημερών σας, της πενταετίας, έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο από ό,τι σας το άφησε ο άλλος. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, όταν δεν πληρώνονται οι πρώτοι λογαριασμοί, μετά, πώς το λένε, το ξέρω, σε παίρνει μπάλα. Με συγχωρείτε, αυτά είναι προβλήματα. Αν είστε δήμαρχος, μπροστά σας θα τα έχετε αύριο. Αυτά λύνονται μόνο με αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης. Δεν μπορούν να λυθούν διαφορετικά. Έχουν, τουλάχιστον για τα χρέη της ΔΕΗ, έχουν ενωθεί όλοι οι Δήμοι και προσπαθούν να βρουν μια λύση μέσω πολιτική, πολιτική λύση και για άλλες ΔΕΙΑ της Ελλάδας. Πιστεύω ότι θα δοθεί. Όπως επίσης και για τα νομικά πρόσωπα, τα οποία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε όλη την Ελλάδα έχουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Mm-hmm. Ήταν προβλήματα τα οποία από τη σύσταση των καλλικρωτικών Δήμων έμπαιναν κάτω από το χαλί και τώρα ξαφνικά, σηκώνοντας το χαλί, βρίσκουμε όλα αυτά τα θέματα να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν αντιμετωπίζονται, θα πρέπει βέβαια η κεντρική κυβέρνηση να λάβει τα όποια μέτρα πρέπει να λάβει. Ναι. Λέτε για έργα και αν σας απαριθμίσω, απλά σας το δείχνω για να ξέρετε ότι το έχω μπροστά μου, είναι το προεκλογικό σας φυλάδιο που αν θέλετε, επειδή είστε υποψήφιος που προέρχεται από την ομάδα αυτή... Το προεκλογικό φυλάδιο του κυρίου Αγγελή. Του κυρίου Αγγελή που ήσασταν και ένα λεπτό, επειδή είπατε πριν για μεγάλα έργα. Εάν καθίσω και σας διαβάσω, δεν το κάνω τώρα, δεν είστε συνέχεια του Αγγελή μου, είπατε. Εάν καθίσω και σας διαβάσω τι είχατε υποσχεθεί, θα δείτε ότι δεν έχετε προσεγγίσει ούτε το 10%. Σας το λέω ειλικρινά. Εάν το διαβάσετε το πρόγραμμά σας, και λέω εγώ τώρα, να πιστέψω τον Ιάννο και κάθε Ιάννο, γιατί. Όταν έχω μπροστά μου το πρόγραμμα του Αγγελή και δεν το έχετε αγγίξει σχεδόν, τι μου το δώσατε το 14, αφού δεν το κάνατε. Να πιστέψω τώρα την Σπύρου και τους άλλους, γιατί. Καταλάβατε τι εννοώ. Εγώ σας το λέω σαν πολίτης.
Είμαι αγανακτισμένος γιατί δεν τηρούνται αυτά που λέτε. Θα σας πω. Δυστυχώς. Τα τελευταία χρόνια από το 2010 και μετά βιώνουμε μια κατάσταση η οποία είναι απαράδεκτη για όλη την Ελλάδα. Ναι. Θα έλεγα ότι όλες οι αυτοδιοικήσεις από το 10 και μετά και η δημαρχία του κυρίου Χατζησημεωνίδη αλλά και η δημαρχία του κυρίου Αγγελή ατύχησαν. Ατύχησαν γιατί είχαμε την περικοπή όλων των τοπικών πόρων. Είχαμε όντως μεγάλο μέρος που κόπηκε. Αν σας πω ότι αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούμαστε κατά το 1/10 το οποίο υπήρχε στην αρχή το 2010. Λοιπόν, είχαμε την εφαρμογή των μνημονίων, είχαμε την απέτηση της κεντρικής κυβέρνησης το σύνολο να προσφερθεί στα... Ναι, η μετακίνηση των κονδυλίων για να εμφανίζονται τα αποθεματικά. Οι αριθμοί των αποθεματικών. Ακριβώς, τα αποθεματικά. Είχαμε τις αλλαγές βεβαίως στα έργα. Είχαμε τον νέο νόμο 4412, ο οποίος ήρθε να εφαρμοστεί και τελικά δεν ήξερε κανένας πώς θα εφαρμοστεί. Οι τεχνικές υπηρεσίες είχαν αδυναμία να εφαρμόσουν. Είχαμε τις ηλεκτρονικές... τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, τις οποίες για να μπορέσουν οι τεχνικές υπηρεσίες να κάνουν την πρώτη τουλάχιστον ηλεκτρονική δημοπρασία, πέρασε ένα εξάμηνο. Δεν υπήρχε τεχνογνωσία γύρω από όλα αυτά. Βέβαια, αυτά τώρα έχουν μπει σε μία σειρά και λειτουργούν κανονικά. Ναι, πάντως, επαναλαμβάνω ότι όλο αυτό το πράγμα έτσι όπως έχει λειτουργήσει έχει προκαλέσει και αγανάκτηση του κόσμου και για την βιώσιμαστική ανάπτυξη, το ΒΑΔ, δηλαδή το περίφημο. Αγανάκτηση πρώτα των αυτοδιοικητικών και μετά βεβαίως του κόσμου. Γιατί και οι αυτοδιοικητικοί αγανάκτησαν απέναντι σε αυτά τα οποία ζούσαν. Πιο πολλούς συνδυασμούς βλέπω υποψήφιους, δεν θα πω αυτοδιοικητικούς σωτήρες, ότι είστε όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει ενώ τα πράγματα πηγαίνουν όπως πηγαίνουν. Πιο πολύ είστε υποψήφοι από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Άρα, τι γίνεται. Είναι τόσο θέμα, μεγάλη είναι διάθεση. Είναι θέμα εφαρμογής του νόμου. Η διάθεση προκύπτει σε αυτούς οι οποίοι ασχολούνται για πρώτη φορά. Δεν θα μου μιλήσετε εμένα για διάθεση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ είμαι παλιός στα αυτοδιοικητικά. Ναι. Έχω διατελέσει παλαιότερα και δημοτικό σύμβουλος. Αυτό δεν ξέρω αν είναι στα υπέρ σας όμως. Έχω διατελέσει και νομαρχιακό σύμβουλος. Βεβαίως είναι στα υπέρ. Βεβαίως είναι στα υπέρ. Γιατί έχω την πείρα και μπορώ να διαχειριστώ πράγματα και θέματα. Γνωρίζω τουλάχιστον τα θέματα της Καστοριάς πάρα πολύ καλά. Θα σας πει κάποιος ότι και πολλοί έμπειροι αυτοδιοικητικοί να τα λύνατε τόσα χρόνια και να μην φέρετε καινούργια εντολή τώρα. Η παθογένεια του συστήματος και όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία βιώσαμε τα τελευταία χρόνια δεν έδινε το δικαίωμα. Ναι, θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Παραρά, και θα σας το ερμηνεύσω αυτό που λέτε τώρα. Θα σας δώσω τον αντίλογο. Ο αντίλογος ποιος είναι. Θα δούμε δύο έργα. Είναι το Αρχοντικό Μπασάρα ή είναι το πρώτο δημοτικό. Ξέρετε ότι αυτά τα δύο έργα είχαν προγραμματιστεί από την Δημοτική Αρχή του Τσαμίση. Mm-hmm. Λοιπόν, πέρασαν 4 χρόνια. Είχαν δημοπρατηθεί από την Δημοτική Αρχή του κυρίου Χατζησημεωνίδη. Πέρασαν άλλα 4 χρόνια, υλοποιήθηκαν και κόβεται η κορδέλα σήμερα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας προγραμματισμός ενός μεγάλου έργου διαρκεί. Δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να γίνει. Εάν θέλεις να γίνει βεβαίως με νόμιμο τρόπο, με τον τρόπο τον οποίο πρέπει να γίνει. Χρειάζονται μελέτες. Μπορεί να γίνει με παράνομο τρόπο. Παλαιότερα γινότανε. Λοιπόν, δηλαδή, παλαιότερα γινόταν και ήταν πολύ πιο εύκολες οι διαδικασίες. Αυτά τα προφορικά κάτω και θα δούμε μετά. Αυτά τα βιώσαμε. Ξέρετε καλά ότι η Δημοτική Αρχή η σημερινή έχει παραλάβει πάνω από 100 υποθέσεις, οι οποίες ακόμα εκκρεμούν σε δικαστήρια πολλές εξ αυτών. Δεν σας βλέπω να το πολύ συζητάτε όμως, γιατί η πρόταση δημιουργήθηκε για να χτυπηθεί η όποια διαφθορά λέγατε ότι υπάρχει. Δεν σας είδα να τα αναδεικνύετε αυτά. Να αναδεικνύουμε τι ακριβώς. Δεν ξέρω. Υπήρχαν. Υπάρχουν υποθέσεις καθημερινά. Οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου. Αυτά. Οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου βρίσκονται στα δικαστήρια. Τι ήταν αυτά, διεκδικήσεις εργοληπτών. Δηλαδή, παράνομες αναθέσεις που έκαναν οι προηγούμενοι. Που προέκυψαν από τη συνένωση των Δήμων. Των Δήμων. Εκεί ίσως το νομικό πλαίσιο ήτανε δεν προέβλεψε πολλά. Δηλαδή, βρέθηκαν πολλοί πρώην δημάρχων. Βεβαίως. Ναι. Που τις πληρώνει λοιπόν, σήμερα ο Δήμος. Σήμερα θα σας πω ότι δεν υπάρχουν υποθέσεις τέτοιες οι οποίες απασχολούν την Δημοτική Αρχή τη σημερινή. Ποιος και εγώ θα σας έλεγα. Ποιο σας το είπε. Είναι ελάχιστες. Εγώ έχω δει μήνυση ενός ιδιώτη. 50.000. Είναι ελάχιστες. Ιδιώτη, έτσι, για 4-5 είναι ελάχιστες και αφορούν συγκεκριμένα άτομα τα οποία διαχειρίστηκαν. Τη μισή ηγετική ομάδα αγγελεί.
θα τους δούμε, συγγνώμη, αυτούς τους ανθρώπους θα τους δείτε σε άλλα μα ψηφοδέλτια. Μα δεν είναι από την αντιπολίτευση. Αυτούς τους ανθρώπους θα τους δείτε σε άλλα ψηφοδέλτια. Εγώ δεν σας μιλάω για την... Συγγνώμη κύριε Γιάννο, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνανε τις αναθέσεις προφορικές, τις κάνανε μόνοι τους για την αυλή τους ή το ήξερε ο Δήμαρχος? Εγώ σας είπα ότι θα τους δείτε σε άλλα Το ήξερε η εκτελεστική σας? Προφανώς όχι. Όχι, το προφανώς κάναν κρυφά όχι. Δηλαδή. Προφανώς όχι. Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Ναι. Ο Δήμαρχος δεν το ήξερε. Εάν το ήξερε η εκτελεστική, ναι, θα έχει γραφτεί βεβαίως. Ο Δήμαρχος δεν το ήξερε. Θα έχει γραφτεί. Γιατί στα πρακτικά στη μήνυση, στην αγωγή, είναι, ναι, και ο Δήμαρχος μέσα. Ότι προφορικά και ο Δήμαρχος μα έδωσε έτσι πρέπει, για να στοιχειοθετηθεί, για να στοιχειοθετηθεί μια κατηγορία. Θα πρέπει, να... πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην προεκλογική φρασιολογία μας, γιατί τα βρίσκουμε μπροστά μας όλα μετά. Έτσι είναι. Κύριε Παραρά, εγώ θα σας πω με τα λόγου γνώσεως. Πέρασα από την τεχνική υπηρεσία, ναι, για 2 χρόνια. Έχει συντελεστεί ένα πολύ μεγάλο έργο. Mm-hmm. Έχουν προγραμματιστεί πάρα πολλά και από τον προγραμματισμό και από, ναι, την τεχνική υπηρεσία. Ναι. Δεν έχουμε αφήσει ατιμολόγητο τίποτα. Mm-hmm. Ούτε, mm-hmm, ένα ευρώ. Εσείς λέτε δεν κάνατε απευθείας ενώ τις προφορικές μάλλον. Ακριβώς. Έτσι. Ναι. Ακριβώς. Ωραία. Είστε ένας νεοδημοκράτης. Ο Νεδίτης, θα έλεγα, έτσι, πολλά χρόνια. Αυτή η κίνηση αυτοδιοικητική έχει κομματική χρειά ή λέτε, εντάξει παιδιά, με ξέρετε όλοι ποιος είμαι, εγώ θέλω και άλλα πράγματα. Την ταυτότητά μας την κομματική, ναι, δεν δικαιούμαστε να την καταθέσουμε. Ναι. Βεβαίως, ο καθένας μας έχει την πορεία του. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, άλλο πράγμα είναι τα πολιτικά και άλλο πράγμα, ναι, είναι τα αυτοδιοικητικά. Συνήθως όλοι λένε ανεξάρτητο συνδυασμός, γι' αυτό λέω. Άλλο πράγμα είναι τα αυτοδιοικητικά και άλλο είναι τα πολιτικά. Καμία σχέση δεν έχει το ένα, ναι, με το άλλο. Ενώ η κίνησή σας δεν θα είναι. Πρέπει, και θα πρέπει αυτό. Έχει στήριξη εννοώ από την Όδη, από κάπου ή όχι? Καμία απολύτως. Όχι. Καμία απολύτως. Ναι. Καμία. Σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε. Πότε θα και, δω... νομίζω, ναι, και νομίζω ότι το σύνολο των υποψηφίων... Κανείς δεν θέλει. Όχι δεν θέλει, είναι νεοδημοκράτες. Όλοι σας σχεδόν. Σχεδόν όχι όλοι. Όλοι, ναι. Σχεδόν όλοι. Η κυρία Σπύρου δεν ξέρω, νομίζω να είναι, ναι, αλλά τέλος πάντων σχεδόν η όλοι πλειοψηφία είναι νεοδημοκράτες. Εντάξει. Όμως στα ψηφοδέλτιά σας... Υπάρχουν από πάρα πολλά. Από πολλούς χώρους. Πολλούς χώρους, από πολλούς και, χώρους. Για μένα αυτό είναι το καλύτερο. Μην μπλέκουμε τα κόμματα. Γιατί αυτό όπου είναι πλάκι το Πασόκ, είναι Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα έχουμε δει πώς έχουν γίνει όλα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η σχέση τελευταία κομμάτων, ιδιαίτερα με την αυτοδιοίκηση, με τους μικρούς δήμους, ναι, κλπ. Είναι, ναι, εντελώς χαλαρή. Πώς σας φαίνονται οι άλλες κινήσεις που έχουν γίνει, Κορεντζίδη, Σπύρου κτλ. Πώς τους βλέπετε, δηλαδή, αυτούς τους αντιπάλους τους αυτοδιοικητικούς? Με ποια έννοια, τι εννοείτε? Ακούτε τον δημόσιο λόγο τους, τον αυτοδιοικητικό λόγο, το όραμά τους. Σαν άνθρωποι έχετε μια ανάγκη να πείτε ότι δεν τα λέει καλά ή τα λέει καλά ή έχει καλό σχέδιο. Ενώ ασχολείστε μαζί τους, τους βλέπετε, τους ακούτε. Κάτι παρατήρησα. Είδα κάποια φυλάδια τα οποία κυκλοφορούν, ναι, σε σχέση με προγράμματα και τέτοια. Ναι. Προηγουμένως εσείς μου δείξατε το πρόγραμμα το οποίο το δικό είχε σας, το δικό μας. Ναι. Και εγώ σας δείχνω τα σημερινά προγράμματα. Και όταν θα έρθει η ώρα θα συζητήσουμε για την εφαρμογή αυτών των όσων μπορούν να εφαρμοστούν. Πώς θα κινηθείτε εσείς, δηλαδή. Κοιτάξτε, τα προγράμματα είναι προγράμματα. Η πραγματικότητα, είναι άλλη. Όταν μπαίνεις μέσα και βλέπεις πώς κινούνται τα δημοτικά, καταλαβαίνεις ότι αρχίζει και σε συμπαρασύρει η καθημερινότητα και δεν μπορείς να εφαρμόσεις αυτό το όραμα. Λέτε στην ουσία να μην φτιάξουμε φανταστικά προγράμματα. Ακριβώς. Η κυρία Σπυρού είπε νωρίτερα ότι θα βγάλει φυλάδια και θα βγάλει για κάθε περιοχή χωριστό φυλάδιο τι θα γίνει. Πρόγραμμα. Γελάτε, γιατί γελάτε? Είμαστε ραδιόφωνο και σας το περιγράφω. Μιλάω για αυτοδιοικητική πρόταση. Σας μιλάω για αυτοδιοικητική, ναι, πρόταση. Σας λέω ότι ένας αυτοδιοικητικός δεν δικαιούται, ναι, δεν δικαιούται να... Είναι φανταστικά, λέτε, όλα αυτά. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν, μου λέτε. Τα ωραία τα λόγια, τα μεγάλα. Τα ωραία τα λόγια. Ναι. Εσείς τι θα κάνετε, πείτε μου, θα βγάλετε πρόγραμμα? Βεβαίως, ναι. Εμείς κύριο στόχο έχουμε να συνεχίσουμε αυτά τα οποία έχουν προγραμματιστεί. Mm-hmm. Θέλουμε να περπατάμε και όχι να πετάμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η προσπάθεια η οποία έχει γίνει είναι τεράστια. Ξέρουμε ότι έχουμε δρομολογήσει το βιώσιμης ανάπτυξης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η πόλη από το καλοκαίρι ξεκινά και σκάβεται και δημιουργείται ένα νέο δίκτυο ίδρευσης. Mm-hmm. Προγράμματα ήδη άρχισαν από τα, να από τα από μέσα του 87, ακριβώς, το δούμε από Ανδρέα Οικονομίδη και με τα 1000 προβλήματα, ναι, ναι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από το καλοκαίρι του 2017 άρχισαν να ανοίγουν αυτά τα περίφημα προγράμματα φιλόδημος, των οποίων το θετικό όφελος αρχίσαμε να το βλέπουμε και θα το βλέπουμε, mm-hmm, και θα συνεχιστούν βεβαίως, υποθέτω ότι θα συνεχιστούν. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Βεβαίως, αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι η συμβολή όλων όσοι έχουμε εμπλακεί
στην υπόθεση του πνευματικού κέντρου, το οποίο παίρνει σάρκα και οστά με την προγραμματική σύμβαση, την οποία υπογράψαμε με την Εγνατία Ανώνυμη. Σάρκα και οστά δεν παίρνει ακόμη, είμαστε στα χαρτιά. Πού παίρνει? Θα σας πω. Το 80% κύριε Παραρά, το 80% ενός έργου. Συγγνώμη λίγο. Το 80% ενός έργου. Ένα πολιτιστικό κέντρο που στην πενταετία θα το είχαμε δει, είχατε πει προεκλογικά ως ομάδα. Βεβαίως. Και δεν έχουμε δει τίποτα. Θα έπρεπε να γίνει η εκαθάριση. Είναι όλα στα χαρτιά, όλα στο θα. Θα έρθουν οι επόμενοι και θα δούμε. Όχι, όχι. Τι λέτε, κύριε Λοιπόν, Ιάνο, θα σας πω. Δεν υπάρχει. Το πνευματικό κέντρο εξαρτώνταν από τα υπόλοιπα τα οποία είχε η Διαθήκη Παπαλαζάρου. Μην το ανακοινώνετε τουλάχιστον. Για να ξεκινήσει. Μην λέτε θα το έχουμε έτοιμο και το βλέπετε. Για να τώρα ξεκινήσει, μην σας βάλω τις δηλώσεις που έχετε κάνει όλοι σας. Όχι, όχι. Για να ξεκινήσει αυτό το πνευματικό κέντρο, θα έπρεπε βεβαίως να υπάρχει. Να μπουν ορκωτοί λογιστές να δούμε τα υπόλοιπα. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία διήρκησε αρκετά. Από εκεί και μετά θα έπρεπε να υπάρχει ο ανάλογος νόμος, ο οποίος θα έδινε στον Δήμο το δικαίωμα να κάνει προγραμματική να σύμβαση με έναν φορέα του δημοσίου. Υπόσχεστε. Με έναν φορέα του δημοσίου. Είναι πράγματα τα οποία τρέχουν αργά, κύριε, και είναι Ιάνο, πράγματα. Έτσι, όλος ο προγραμματισμός είναι όλος αυτό. Η Ειρήνη Μισκία και ο Χατζησημειονίδης καραβάκια στη Λίμνη που φέρνουν και χρήμα και πάνε τα καραβάκια. Ξέρετε πάρα πολύ πέντε καλά ότι έχει αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Το νομικό πλαίσιο. Ο κόσμος εξαφανίστηκε από την Καστοριά και όλο δικαιολογίες έχουμε. Ναι, αλλά δικαιολογίες σε όλα. Στα Γιάννενα δεν ισχύει αυτός ο νόμος ο καινούριος. Σε άλλες λίμνες δεν ισχύει ο νόμος. Είναι άλλα καραβάκια. Και εμείς σας παίρναμε άλλα καραβάκια. Θα σας πω, επειδή έχω γνώση το τι γίνεται. Είμαι στην Ορεστιάδα ως μέλος. Το ξέρω. Λοιπόν, το ένα το καραβάκι καταρχάς είναι εντελώς σάπιο. Αντικατάσταση. Το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι εντελώς σάπιο. Και όλα αυτό που λειτουργούσε. Αυτό που είναι. Το Ορεστιάς. Πώς λέγεται. Το Ορεστιάς. Το άλλο έχει κρυφτεί. Μια χαρά είναι. Ναι, είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Αλλά θέλει κάποιες ελέγχους. Πέντε χρόνια για ελέγχους. Θέλει ελέγχους. Έφυγε το ένα, για να μπορέσει το άλλο, να μπει κύριε στην αυσιπλοεία. Τι έπρεπε να αλλαγή, κάνουμε. Η αλλαγή χρήσης της λίμνης. Έτσι όπως τουλάχιστον ας πούμε. Και τώρα έρχεται και ο φορέας. Έτσι. Ναι. Όλα αυτά δεν έδωσαν το δικαίωμα στον Δήμο να μπορέσει δεν να δεν γίνονται να αυτά. Αυτά πρέπει να ξεκλειδώνουν γρήγορα, κύριε Γιάννη. Γι' αυτό σας λέω ότι να είστε αποτελεσματικοί πρέπει. Λοιπόν, δώστε μου χρονοδιάγραμμα. Ανακοινώνεται όνομα συνδυασμού, έχουμε. Όχι ακόμα, πώς το σκέφτεστε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά δεν ότι εδώ και 2 και 10 αλλά μέρες περίπου, βεβαίως, ναι. Εγώ σας είπα ότι η αυτοδιοικητική πρόταση θα κατατεθεί στην. Ωραία. Πάρα πολύ σύντομα πιστεύω θα είμαστε σε τέτοιο. Μέσα στον μήνα αυτόν, κύριε Γιάννη. Να αρχίσουμε. Πολύ σύντομα. Θα είμαστε σε θέση να αρχίσουμε να ανακοινώνουμε τους υποψηφίους. Αν και προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει ενιαία, μια και έξω, να ανακοινωθεί το σύνολο των υποψηφίων. Άρα θα φτάσετε περίπου 64 άτομα. Ενδεχομένως μέσα στον μήνα αυτόν να έχουμε επίσημη ανακοίνωση όλων των ονομάτων. Αυτό θα το προσδιορίσει το σύνολο το των σύνολο ανθρώπων το οποίο επεξεργάζεται. Σε τι αριθμό είστε σήμερα, αν θέλετε να μας πείτε. Σας είπα ότι το πρόβλημά μας δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Έχετε παραπάνω προσπαθούμε κόσμο να επιλέξουμε, βεβαίως. Έχετε παραπάνω κόσμο από τους 64 και θα κάνετε μια επιλογή. Γιατί, όπως ξέρετε, ήδη υπήρχε ο Αδαμόπουλος, ο οποίος αποχώρησε. Υπήρχαν επαφές, είχατε επικοινωνίες με Αδαμόπουλο ή όχι? Έχω συζητήσει με τον αγαπητό πάνω μου Σωτήρη. Τι θέμα, σε ποιο θέμα? Συνεργασίας. Όχι συνεργασίας, γύρω από τα αυτοδιοικητικά. Αυτοδιοικητικοί και οι δύο, είχαμε τις αγωνίες μας και συζητούσαμε. Μάλιστα. Συνεργασία σκέπτεστε με ψηφοδέλτιο? Κοιτάξτε, ο νόμος έτσι όπως είναι, βεβαίως δίνει δικαίωμα συνεργασίας και όχι, πριν και μετά. Μιλάω για το πριν εγώ τώρα. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν, ναι, επειδή είμαστε μικρή πόλη, όλοι να σκεφτούν ότι θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες και πριν και για μετά. Για το πριν. Για να υπάρχει. Αυτό θα το αποφασίσει η ομάδα. Να σας κάνω μια άκομψη ερώτηση. Εάν δεν κάνετε συνδυασμό, θα θέλατε να μπείτε σε κάποιον δεν άλλον? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ωραία, το αποκλείουμε το ερώτημα. Μετεκλογικά, εάν δεν είστε δήμαρχος και είναι κάποιος άλλος, θα μπείτε σε διαδικασία συναλλαγής, συζήτησης ότι εγώ σου δίνω 7 συμβούλους ή 5 που έχω εκλέξει, θέλω τη ΔΕΙΑΚ, θέλω τη Μακεδονός. Μπαίνετε σε κάτι τέτοιο? Ποτέ. Θα σας πω όμως το εξής. Ότι θεωρώ ότι επειδή όλοι έχουμε. Αν ο πρώτος έχει 17 θεωρώ και με τους δικούς σας πάει 21, τι θα κάνετε? Θα σας πω το εξής. Ναι. Ότι επειδή θεωρώ ότι όλοι έχουμε κοινό στόχο το καλό της πόλης, ναι, γι' αυτό τον λόγο νομίζω ότι θα επικρατήσει η κοινή λογική, θα υπάρξει η συνεργασία η οποία πρέπει να υπάρξει για αυτό το καλό. Ναι. Η οποία θα αναδείξει και τα στελέχη τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν. Πρώτη. Είτε είμαι δήμαρχος. Εγώ. Είτε δεν είστε. Πρώτη ή δεύτερη Κυριακή σε 10 εβδομάδες? Όπως διαφαίνεται το πράγμα,
θα υπάρχει οπωσδήποτε η δεύτερη. Η δεύτερη. Όλα τα ψηφοδέλτια που βλέπουμε τώρα θα φτάσουν στην κάλπη. Στο πρωτοδικείο μάλλον. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Όχι, όχι. Τι υπολογίζεται, ας πούμε. Θα φύγει κάποιος ή... Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω τη δυναμική του καθενός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα. Να ξέρετε, είναι ανοιχτή η πόρτα του Α. Για οποιαδήποτε τοποθέτηση, ανακοίνωση, συζήτηση, θα σας καλέσω και με τους συνυποψήφιους για κοινό διάλογο, κύριε Γιάννο. Αν έχετε κάτι να πείτε ως επίλογο, εδώ είμαστε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο έργο το οποίο δρομολογείται, ότι θα πρέπει όλοι οι υποψήφοι να καθίσουν να δουν τι είναι αυτό το οποίο έχει δρομολογηθεί μέχρι σήμερα, ναι, για να μην χαθεί η ευκαιρία όλων αυτών των έργων τα οποία βρίσκονται στα σκαριά. Η συνέχεια μπορεί ότι... να υπάρχει όχι μόνο με Γιάννο και με άλλον εκλεγμένο. Βεβαίως, αλλά πόσο θα αξιολογήσει τις προτάσεις ή όλες αυτές τις κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα εσείς μου λέτε ότι θέλετε την ψήφο να είστε ο δήμαρχος για να συνεχιστεί το έργο Αγγελή και όλης αυτής της ομάδας. Θέλουμε την ψήφο ως ομάδα, ναι, για να συνεχίσουμε αυτό που γίνεται αυτό σήμερα. Το οποίο αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ωραία. Αλλά επειδή έχουμε και την γνώση για το πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Να είστε καλά, κύριε Γιάννο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.